Είναι αυτοί που έβαλαν πλάτη την τελευταία δεκαετία για να εφαρμοστεί αυτή η βάρβαρη αντιναπηρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μέχρι τώρα κυβερνήσεων και της σημερινής στο να μετατραπεί αναπηρία σε εμπόρευμα. Είναι υποκριτές οι συνδικαλιστές της ΕΣΚ και η ΣΕΑΝ. Ούτε έχουν ούτε θέλουν να έχουν σχέση με τους επιχειρηματίες του χώρου. Γιατί απλά θέλουμε να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας, της πρόνοιας, της αποκατάστασης του φαρμάκου, των ειδών για αναπήρους. Από αυτή την άποψη, ποιος επιχειρηματίας θα θέλει να έχει σχέση μαζί μας, αφού θέλουμε την κατάργησή τους? Βαράνε τενεκέδες για να κρύψουν τις πομπές τους. Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια της πλειοψηφίας του ΔΣ του Συλλόγου να μην επιτρέψει να ακουστεί οποιαδήποτε άλλη άποψη που αμφισβητεί και συγκρούεται με τα συμφέροντα που εξυπηρετούν με τα ζημίωτο. Η ηγεσία του Συλλόγου Παραπληκτικών για την κάθετη άρνησή τους, ενώ ζητήσαμε συνάντηση με τα αιτήματά μας, τα γνωστά, τα οποία τα ξέρουμε εδώ και μέρες, γιατί τους έχουμε στείλει και σχετικό υπόμνημα, αρνήθηκαν και αρνούνται κάθετα να κάνουν συνάντηση. Η ηγεσία του Συλλόγου με τους εκπρόσωπους της ενωτικής συνδικαλιστικής κίνησης παραπληκτικών. Εμείς καταγγέλνουμε τη συμπεριφορά τους και θεωρούμε ότι είναι ενάντια στους αγώνες που πρεσβεύει και πρέπει να κάνει το αναπηρικό, αγωνιστικό και γονεϊκό κίνημα για τη διεκδίκηση των ερωτημάτων των αναπήρων και των οικογένειών τους.